Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που παραδέχεστε απόψε στην εκδήλωση του συλλόγου μας για την παρουσίαση του CD και της κασέτας της Πατριαρχικής Ψάλτης Ιάκωβος Ναυπλιώτης. Το έργο αυτό το παρουσιάσουμε απόψε. Πανεκδίδεται από το σύλλογό μας στην συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία Φαιστός και έχει ηχογραφηθεί στο τέλος της προηγούμενης Κυριακής και αρχές του αιώνα μας 1864-1942 στην Κωνσταντινούπολη και αποτελεί την πρώτη καταγραφή της βυζαντινής μουσικής σε φωνολογικά μέσα. Είναι ένα μεγάλο ιστορικό και μουσικολογικό γεγονός. Ξεκινάει η παρουσίαση και παρακαλώ τον πατέρα Αντώνιο ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου να προσέλθει στο βήμα και να διευθύνει και να διευθύνει. Σε αυτή η εντολή της Αυτούτης Ιωτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου μου ανετέθη να μεταφέρω την Πατριαρχική Ευλογία του Παναγιωτάτου και να αναγνώσω στη συνάντηση αυτή το γράμμα της Αυτούτης Ιωτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου. Το μουσικολογιωτάτο κυρίου Ιωάννη Δαμαρλάκη, καθηγητή της Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής, πρωτοψάλτη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Μινά Ηρακλείου, τέχνο της ημών μετριότητος, εν κυρίω αγαπητό, χάριν και ειρήνην παραθεού. Μεταβολής της χαράς και ιδιαιτέρας συγκινήσεως ελάβουμε γνώση της προχρόνως αναγγελτής ημίν εκδόσεως, επιδελεία της συμμετέρας αγαπητής μουσικολογιότητος, σειράς δίσκων CD και κασετών υπό των γενικών τίτλων Πατριαρχικοί Ψάλτες, με πρώτη έκδοση τα άπατα του άρχοντος πρωτοψάλτου Ιακώβου Ναυπλιώτου, εις τα οποία θα περιλαμβάνονται εσωζόμενε ηχογραφημένε αποδόσεις υπ' αυτού βυζαντινών ύμνων και άλλα αυτού έργα. Η ενασχόληση μετά του έργου και του ήχου των αγιλίστων πατριαρχικών πρωτοψαλτών εμπεδώνει το ακρεφνές βυζαντινών άκουσμα, διαστέλει την παραδοσιακή εκτέλεση των εκκλησιαστικών ύμνων από άλλες εκτελέσεις επηρεασμένας από άλλες παραδόσεις και συντελεί στην διατήρηση ανοθεύτου της γνησίας εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως, δια της οποίας συγχαίρεται ο Θεοπρεπός προσέρχονται. Όθεν συγχαίρομεν ημίν επί τη αξιεπαίνω πρωτοβουλία και ευχόμεθα ευόδοση της προσπαθίας, ανταπόκριση του κοινού εις αυτήν και αίσιον πέρας αυτής, ημίν δε το επιμελουμένο του σπουδαίου τούτου έργου και στις συνεργάτες ημών, ως και τις φιλομούσης χρήστες αυτού, απονέουμεν ολόθυμον την πατρική και πατριαρχική ημών ευλογία, και την ευχήν, όπως έχετε πάντοτε καλώσει στην υγεία, διάγεται ειρηνικός και καρποφόρος και πλουτίζεται την Ορθόδοξον Εκκλησία δια των αγλαών καρπών της ευλογημένης διακονίας ημών εις τον ωραιότατον λιμώνα της Θεσπεσίου εκκλησιαστικής μουσικής, ισόν ο Κύριος ετάξατο ημάς πιστούς και ζηλωτάς διακονητάς. Η χάρις και το άπειρον έλεος του Θεού και η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος ήσαν με τιμών. Αμήν. 1999 Ιουλίου 17, ο Κωνσταντινουπόλεως διάφυρος προς Θεόν ευχέτης τιμών. Σεβαστοί πατέρες, σεβαστέ και αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Φίλοι Βυζαντινής Μουσικής και εκλεκτά μέλη του Συλλόγου σας, κυρίες, κύριοι, δοκιμάζομαι σήμερα μεγάλη χαρά και συγκίνηση διότι έχουμε μπροστά μας το μουσικό έργο δίσκοι, CD, κασέτες, Πατριαρχικοί Ψάλτες Ιάκωβος Ναυπλιώτης νούμερο 1. Το έργο αυτό μας προσφέρει ο γνωστός εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων της Βυζαντινής Μουσικής «Ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης» υπό την πιδαλιουχία του εκλεκτού φίλου και συνεργάτη κυρίου Ιωάννη Δαμαρλάκη, καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής και πρωτοψάλτη του Ιερού μας Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά σε συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία Φαιστός. Τους αξίζει η μεγάλη αγάπη και τα θερμά συγχαρητήριά μας, διότι μας προσφέρουν πολύτιμο θησαυρό. Όπως ακούσατε στο σεπτό πατριαρχικό γράμμα, ο Παναγιώτατος επισημαίνει η ενασχόληση μετά του έργου και του ύφους των αημνίστων πατριαρχικών πρωτοψαλτών εμπεδώνει το ακρευνές βυζαντινό άκουσμα, διαστέλει την παραδοσιακή εκτέλεση των εκκλησιαστικών ύμνων από άλλες εκτελέσεις επηρεασμένες από άλλες παραδόσεις και συντελεί εις την διατήρηση ανωθεύου της γνησίας εκκλησιαστικής παραδόσεως, δια της οποίας εψυχέν θεοφρεπώς προσεύχονται. Ο τιμόμενος σήμερα πατριαρχικός πρωτοψάλτης, ο αείπιστος Ιάκωβος Ναυπλιώτης, ο Ινήφωνος, κατανάλωσε τη ζωή του προκειμένου να στηρίξει το πατριαρχικό ύφος και να διατηρήσει την πατριαρχική παράδοση. Το πατριαρχικό ύφος είναι άγραφο. Μεταδίδεται μόνο με την ακοή. Είναι ύφος ιδιάζων, ασύλληπτο, άνθος μουσικό που το στήριξε η παράδοση και το περιποιήθηκαν και το διαμόρφωσαν πολλοί ιεροψάλτες πριν από πολλά χρόνια για να φτάσει ως την εποχή μας γεμάτο γοητεία και κατάληξη από τους τελευταίους 4 αείδες τους άρχοντες πρωτοψάλτες της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, Ιάκωβο Ναυπλιώτη, Κωνσταντίνο Πρίγκο, Θρασίγουλο Στανίτσα και Βασίλειο Νικολαίδη και τον σήμερα λαμπρίνοντα το πατριαρχικό αναλόγιο κύριο Λεωνίδα Αστέρη, άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Στο περιοδικό Εκκλησιαστική Αλήθεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου Τεύχος Τρίτο του 1901, σελίδα 197, παράρτημα, διαβάζουμε τα παρακάτω για το πατριαρχικό ύφος. Το ύφος τούτο, δηλαδή η κατάλληλος παράστασης εν διαβαγγελία της μελωδίας ή τότε θησαυρισμένων μετά την άλωση εν της μουσικής χορής του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, εν τα εξαιρετικώς διέλαμπε. Και τούτο διότι εν τη Μεγάλη Εκκλησία κατά πάσα σχεδόν εποχήν υπήρχαν οι επιφανέστεροι των μουσικών, ήτινες διαδοχικώς παραλαμβάνοντες, διατήρουν πάντοτε γνήσιον και ανώδευτον σχετικός των λεγόμενων πατριαρχικών ύφος, το ενσταλάζον βάλσαμον, όπερ αναντηρήτως υπάρχει το σκοπιμότερο τέλος της Ιεράς Υμνοδίας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, όπως διακράτησεν, ανώδευτον την παρακαταθήκη των ιερών δογμάτων, ούτω διατήρησεν ανώδευτον μετά την άλωση και το μουσικό ύφος. Ο δε πατριαρχικός ναός εχρησίμευσε ως διδασκαλίον του ύφους, της γνησιωτέρας δηλωνούν απαγγελίας των εκκλησιαστικών μελών. Το ύφος τούτο ο Κωνσταντίνος Πρίγκος το χαρακτηρίζει σεμνό, απέριτο, μυστικοπαθές και ο Παναγιώτης Αντωνέλης γράφει ότι το ύφος στην βυζαντινή μουσική είναι κάτι το άειλο και ασύλληπτο. Ύφος πατριαρχικό είναι αυτό που διατηρήθηκε διαμέσου των αιώνων, διαδοχικά και με την ακοή και ψάβεται μέσα στον πατριαρχικό ναό, αλλά και σε όλους τους ναούς της Κωνσταντινουπόλεως, εξού και κωνσταντινοπολίτικο ύφος. Ακόμη δε και κατ' επέκταση και σε όλη την Ελλάδα και την Ορθόδοξη Εκκλησία εν γέννη. Πατριαρχική παράδοση είναι το μάθημα και οι γραμμές εκείνες που αυστηρά καθιερώθηκαν και διατηρήθηκαν να ψάλλονται έτσι μέσα στο πατριαρχικό ναό. Έτσι, όταν ψάλλει ο πρωτοψάλτης και ο λαμπαδάριος, ο αριστερός ιεροψάλτης, τις γραμμές αυτές, οι μελωδίες που βγαίνουν από το στόμα τους είναι τα δόγματα της βυζαντινής μουσικής, όπου ταυτίζονται ύφος πατριαρχικό και πατριαρχική παράδοση. Εντεποσιασμένος ο Γρηγόριος Στάθης, μουσικολόγος, από την ψαλμοδία στο φανάρι, σε συνέντευξή του στο Λονδίνο, είπε «Η βυζαντινή μουσική έχει μια ιδιαιτερότητα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτή την ιδιαιτερότητα την εκφράζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο πρωτοψάλτης και ο λαμπαδάριος μαζί με τους βοηθούς τους, οι οποίοι είναι φορείς μιας αδιάκοπης παραδόσεως. Εκείνο που πιο πολύ τους ενδιαφέρει είναι όχι τόσο το να ευχαριστήσουν το εκκλησίασμα, αλλά το να βοηθήσουν τη δημιουργία μιας κατανοητικής ατμόσφαιρας μέσα στο ναό και το να μην ταράξουν κάτι από αυτά που βρήκαν παραδεδομένα. Επίσης, ένα στοιχείο που πρέπει να τονιστεί είναι τούτο. Μερικά ψάλματα που είναι καθιερωμένα από παλιά να ψάλλονται έτσι, συνεχίζουν και ψάλλονται κατά τον ίδιο και αμετάβλητο τρόπο, κάτι που δεν μπορεί να το συναντήσει κανείς έξω από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις άλλες εκκλησίες. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής γράφει ότι η τερπνότητα των ασμάτων και όλων των ύμνων που ψάλλονται στη Θεία Λειτουργία φανερώνει τη γλυκύτητα των θείων αγαθών. Αυτή που πτερώνει την ψυχή προς το πεντακάθαρο και ευλογημένο έρωτα του Θεού και που της ανάβει μεγαλύτερο μίσος για την αμαρτία. Τονωμένες οι ψυχές από τη Θεία Ειδονή λησμονούν τους περασμένους κόπους της αρετής και ρίχνονται με νεανική ορμή στην δυνατή επιθυμία των υπόλοιπων θείων και αυτά των αγαθών που δεν έφτασαν ακόμα. Η ψαλμοδία είναι η εντονοτέρα και αμεσότερη έκφραση του ορθοδόξου λειτουργικού βιώματος. Η λειτουργική ψαλμοδία ως ποίηση και ως μουσική εκφράζει τη θεολογία. Επενεργεί στην εξομάλυση της ταραχής και στη θεραπεία της λύπης. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος εορτάζει σήμερα, επιγραμματικά τονίζει ότι δεν υπάρχει τίποτε που να αναπτερώνει τόσο την ψυχή και να την ανεβάζει τόσο ψηλά, απαλλάσσοντάς την από τη γη, από τα δεσμά του σώματος, εκτός από τη λειτουργική ψαλμοδία. Αυτής της ψαλμοδίας διάκονος και υπηρέτης υπήρξε ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης, άρχοντας πρωτοψάλτης της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Η μνήμη του ας είναι αιωνία. Ευχαριστώ. Τώρα θα αναγνωρίσουμε τον κύριο Θεοχάρη Δετοράκη, άρχοντα πρωτονοτάριο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, να μας απευθύνει λίγα λόγια. Ευαισθημολογιότατη, τίμιο πρεσβυτέρειο, κυρίες και κύριοι, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, και ιδιαίτερα τον δραστήριο πρόεδρό του, τον κύριο Ιωάννη Δαμαρλάκη, τον πρωτοψάλτη του πολιτικού μας ναού και εκλεκτό φίλο μου. Να συγχαρώ επίσης και τη δισκογραφική εταιρεία Φαιστός για το ωραίο έργο που παρουσιάζουμε σήμερα, δηλαδή την πρώτη κασέτα, το πρώτο CD με τίτλο «Πατριαρχικοί Ψάρτες», Ιάκωβος Ναυπλιώτης, είναι ο πρώτος δίσκος αυτής της σειράς. Ακούσαμε τον πατέρα Αντώνη να μας αναλύει το πατριαρχικό ύφος και του πατριαρχικού ύφους γνήσιος εκφραστής είναι ο τιμόνος απόψε με την έκδοση σε ηλεκτρονικό δίσκο ο αείμνηστος Ιάκωβος Ναυπλιώτης. Όταν ο αγαπητός πρόεδρος του Συλλόγου, Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, που τηλεφώνησε για να προσφωνήσω σε αυτήν την εκδήλωση απόψε, σκέφτηκα πως εγώ που δεν είμαι μουσικολόγος, ούτε μουσικός, είμαι ταπεινός ψάλτης, παιδιόθεν, επειδή μου αρέσει, όχι γιατί είμαι καλός ψάλτης, αλλά επειδή μου αρέσει, επειδή πιστεύω ότι είναι γνήσια, ορθόδοξη έκφραση η ψαλτική τέχνη και δεν είναι υπόθεση του ψάλτου, αλλά είναι υπόθεση των πάντων, διότι κατά τον Χρυσόστομο και όταν υποψάλλει το ακροατήριο της Εκκλησίας και όταν παρακολουθεί τον ψάλτη, τότε η φωνή γίνεται μία και η εκκλησιαστική φωνή είναι μία. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην Ορθόδοξη λατρεία η ψαλμοδία είναι μονοφωνική. Δηλαδή, γίνεται μία φωνή του συνόλου του εκκλησιάσματος, δηλαδή τις σύνομες εκκλησίες, η φωνή προσευχής, δοξολογίες, ευχαριστίες, ηγεσίες, συνειδητής μετάνοιας. Εγώ είμαι καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής, της Βυζαντινής Φιλολογίας και έχω στρέψει από πολύ καιρό τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά μου στην αγιολογική και την υμνογραφική φιλολογία. Και σε αυτή την περιοχή είναι το περισσότερο και το κυριότερο από το έργο μου το επιστημονικό. Θα ήταν λοιπόν παράληψη από μέρους μου και θα ήταν και λάθος μου αν σε αυτή την συζήτηση που απόψε κάνουμε μαζί, σε αυτή την επικοινωνία την πνευματική, δεν ξεχνούσα τον Βυζαντινό λόγο και έμεινα μόνο σε μερικά θέματα της ψαλτικής τέχνης, της ιεράς μελωδίας, για την οποία δεν είμαι και εντελώς αρμόδιος να ομιλήσω. Θέλω να πω ότι η ψαλτική δεν υπάρχει καθεαυτήν, αλλά υπάρχει εν συνδυασμό με το λόγο, δηλαδή με την ποιήση, δηλαδή με την υμνογραφία. Είναι μία σύμφυτη με την υμνογραφία έκφραση της Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης λατρείας καλύτερα. Η υμνογραφία πάλι δεν υπάρχει καθεαυτήν. Δηλαδή δεν διαβάζουμε τους ύμνους όπως διαβάζουμε τον Όμηρο ή τον Εσχύλο ή τον Σολομό. Οι ύμνοι ψάλλονται, που σημαίνει ότι εκ γενετής πρόκειται για μια σύνθετη, πολυσύνθετη δημιουργία, στην οποία ο λόγος γίνεται όχημα για το πτέρωμα της μουσικής. Η μουσική επένδυση εδώ λειτουργεί για την Εκκλησία ως διδακτική έκφραση, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργεί η ζωγραφική. Δηλαδή το τρίπτυχο αυτό της ιεράς τέχνης της ζωγραφικής, της ιεράς τέχνης της υμνογραφίας και της ιεράς τέχνης της ψαλτικής, το τρίπτυχο αυτό, είναι η αισθητική της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Λατρείας, με την οποία όχι μόνο επιχειρεί να αισθητοποιήσει τα θεία διδάγματα και να τα προβάλλει, ικανοποιώντας ταυτόχρονα και το μάτι και το αυτί και το πνεύμα με το λόγο, και προκαλώντας τον πιστό να προσευχηθεί, να ηγετεύσει, να μετανοήσει για τα ανθρώπινα αμαρτήματά του. Η τέχνη αυτή έχει μακρόχρονη παράδοση, οι αρχές τις οποίες ανάγονται στους αποστολικούς χρόνους. Και πρέπει να μην μας διαφέρει το γεγονός ότι εδώ δεν υπάρχει και ομοφωνία στην παράδοση, όπως συμβαίνει σε πολλά θέματα. Υπήρξαν δηλαδή θεολόγοι οι οποίοι αμφισβήτησαν αν θα πρέπει ο Θεός των χριστιανών να λατρεύεται με κραυγές μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει ένα κείμενο του 5ου αιώνα από την Αλεξάνδρεια που είναι πάρα πολύ τακτικό. Είναι η λεγόμενη συνομιλία δύο αμάδων με το φλέγον θέμα αν θα πρέπει η ύμνη να είναι εμελής, έμουση, ή να είναι απλώς ανάγνωση, ή να είναι μια ψαλμωδία εσωτερική της καρδίας και όχι του στόματος. Και το θέμα αυτό όμως έχουμε τη ρητή αποστολική επιταγή, δηλαδή τη ρητή διδασκαλία του Παύλου, επί του οποίου εδράζεται ολόκληρο το οικοδόμημα. Στην προσεφεσίους επιστολή ρητός ο Παύλος δηλώνει, διδάσκει, μη μεθύσκεστε ίνου, ενώ στην ασωτή αναπληρούστε εν πνεύματι, ψάλλοντες και άδοντες την καρδία ημών το Κυρίου, ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Σημαίνει λοιπόν ότι ήδη είναι δεδηλωμένη η αποστολική έγκριση, στην οποία αποστολική έγκριση έρχεται αργότερα να προσθεθεί η πατερική έγκριση του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος θεωρεί ότι η ψαλμή είναι η φωνή της Εκκλησίας, του Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος διδάσκει ότι η εμελής, προσευχή, η μεταμένους προσευχή, τερώνει τον νου, όπως ακριβώς διδάσκει αργότερα ο Χρυσόστομος στο ωραίο παράθεμα που μας ανέφερε προηγουμένως ο πατήρ Αντώνιος. Και ανάλογα διδάσκουν όλοι οι πατέρες και επομένως έχουμε εξ αρχής από τους πρώτους χρόνους της Εκκλησίας δεδηλωμένη την έγκριση της εμελούς προσευχής, διότι η ψαλμοδία είναι εμελής προσευχή. Ψάλλει ο ψάλτης, αλλά προσεύχεται το ακροατήριο και προσεύχεται με τα μέλους. Και επειδή, όπως λέει ο Χρυσόστομος, η ψαλμοδία έχει αυτό το χάρισμα που δεν έχουν άλλες τέχνες, να φτερώνει το πνεύμα, να εφραίνει την ψυχή, να αποσπά από τα εγκόσμια, να οδηγεί στον ουρανό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και η Ιερά Ψαλμωδία εξ αρχής δημιούργησε μια εδραία παράδοση στην Ανατολική Ορθοδοξία και στις εκκλησίες που επηρεάστηκαν από εκείνη, όπως οι Σλαβικές παραδείγματος χάρη αργότερα, και την παράδοση αυτή έρχεται τώρα το πατριαρχικό ύφος, όπως ελέγχει, να στηρίξει και να κατοχυρώσει. Αλλά η παράδοση αυτή δεν μας είναι δυστυχώς σε όλες τις φάσεις γνωστή. Δηλαδή υπάρχουν περίοδοι σκοτεινές ή υπάρχουν περίοδοι που δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Μόνο φιλολογικές μαρτυρίες μπορεί να έχουμε. Τα αρχαιότερα χειρόγραφα με σημαδόφωνα ανάγονται στον 10ο αιώνα. Αλλά είναι μια μορφή στενογραφικής παρασημαντικής που δεν μπορούμε να την αναγνώσουμε. Και ίσως αυτό είναι και το λάθος των μετέπειτα μαϊστόρων, των μετέπειτα διδασκάλων, οι οποίοι δεν φρόντισαν να μας σώσουν αυτό το ύφος της παλαιάς βυζαντινής μουσικής, της πριν από τον 10ο αιώνα. Διακρίνουμε μερικές περιόδους που είναι κρίσιμες, δηλαδή την περίοδο της Αρχαϊκής Εκκλησίας, στην οποία φαίνεται ότι το ύφος του ψαλτηρίου, δηλαδή αποτέλεσε το ουσιώδες και το βασικό στοιχείο της ψαλμωδίας, αυτό επηρέασε και την άλλη ψαλμωδία, αφού το κυρίαρχο στοιχείο εκείνη την εποχή είναι η λεγόμενη κοινωνική ύμνη, δηλαδή τα κοινωνικά κατά τη θεία μετάληψη, με φράσεις κυρίως από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Το ύφος της ψαλμωδίας εκείνων των ύμνων, σώμα Χριστού μεταλάβει από το ποτήριο σου, κυρίου λείψαμε κλπ, το ύφος της εκτέλεσης αυτών των ύμνων πρέπει να αναχθεί οπωσδήποτε στο ύφος του Δαβητικού ψαλτηρίου, όπως το είχαν παραλάβει οι πρώτες χριστιανικές εκκλησίες. Στο 112 μετά Χριστόν έχουμε την πρώτη ρητή μαρτυρία. Και αυτή προέρχεται από τον Πλήνιο τον Νεότερο, τον Ρωμαίο έπατο της Βυθινίας, ο οποίος γράφοντας αναφορά στον αυτοκράτορα Τραϊανό για τα συμβαίνοντα στην επαρχία του, του γράφει ότι στην επαρχία του οι χριστιανοί συνέρχονται σε ορφρινές συνάξεις και ψάλλουν άσματα στον Χριστό τον Θεό τους, και μάλιστα άσματα αντιφωνικά. Που σημαίνει ότι υπήρχαν χωρί δύο, ή υπήρχε ο χορός, ο ψάλτης και το εκκλησίασμα που αντιφωνούσε, και δηλαδή επαναλάμβανε ορισμένα πράγματα. Και αυτή την ρητή, την μαρτυρία που έχουμε, την πρώτη, μπορούμε να την επιβεβαιώσουμε και με άλλα στοιχεία από βιβλία και έργα που χάθηκαν δυστυχώς. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης είχε γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο Ψάλτης. Δεν σώθηκε, θα μας ήταν πολύτιμο για την ιστορία του θέματός μας. Ξέρουμε επίσης ότι ορισμένοι ύμνοι που σώθηκαν και είναι αντιφωνικοί, χωρίς να φαίνεται το αντιφωνικό σύστημά τους τώρα, στην εκτέλεση τη σημερινή, είναι όμως αντιφωνική ύμνη, είναι αρχαιότατη, όπως το Φωσιλαρόν, που ο επιλίχνιος ύμνος, το Lumen Christi, όπως λένε οι δυτικοί, αυτός ο ύμνος είναι σαφέστατα αντιφωνικός και φαίνεται καθαρά από τη σύνταξή του. Άσχετα αν εμείς το ψάχνουμε και το ψάχνει ο ψάχνης συνολικός ή ο ιερέας κατά την μικρή είσοδο του Εσπερινού, ολόκληρο. Αλλά κοιτάξτε, Φωσιλαρόν Αγίας Δόξα Χαρά του Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάτρος, Ιησού Χριστέ. Τελεία. Ελθόντες επί την ηλίου δύση, αλλάζει ολόκληρο το ύφος. Υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν και εκεί πάλι τελεία. Άξιον σε πάση και ρησιμίστε. Υπάρχουν δηλαδή τμήματα τα οποία κατά την παράδοση πρέπει να ψάλλονται αντιφωνικώς από τον ψάλτη και το εκκλησίασμα ή από τους δύο χορούς των ψαλτών, αφού ο έτερος χορός εκπροσωπεί υποτίθεται το εκκλησίασμα και αντιφωνεί στον πρώτο. Αυτή είναι μια αρχαία τάξη η οποία φαίνεται από τη σύνταξη και από ορισμένα στοιχεία εξωτερικά. Αν δεν είναι όμως πολλά αυτά τα στοιχεία τα οποία ξέρουμε από την αρχαιότατη αυτή παράδοση της Εκκλησίας, μερικοί όμως σύμμονοι που σώθηκαν εν σπέρματι σε υβριδιακή μορφή, θα έλεγα, σε όστρακα και σε παπύρους, μας πείθουν ότι τα απολυτίκια των 8 ήχων της παρακλητικής, αγγελική δυνάμει επί το μνήμα σου κλπ, το φεδρό της Αναστάσεως κήρυγμα κλπ, αυτά που τα λέμε σήμερα απολυτίκια, αυτά σώζονται ελαφρότατα παρελαγμένα σε παπύρους και σε όστρακα από την Αίγυπτο του 6ου μετά Χριστόν αιώνα, που σημαίνει ότι έχουμε μια αρχαιότατη μαρτυρία για την γνησιότητα αυτών των ύμνων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι αδέσποτοι, δηλαδή χωρίς να έχει λυθεί το πρόβλημα της πατρότητάς τους, είναι ύμνοι που δεν ξέρουμε ποιος τους συνέθεσε. Το Χριστός Ανέστη, παραδείγματος χάρη, ανάγεται σε αυτή την εποχή. Το ωραιότατος ύμνος που το ψαλεί σε λίγο στα Χριστούγεννα στον Εσπερινό, λαθών ετέρθης υπό το σπήλαιον, είναι ύμνος αυτής της περίοδου, της αρχαϊκής περίοδου της Εκκλησίας. Αλλά η Εκκλησία οργανώνει ήχους, δηλαδή οργανώνει φωνή, που ο ήχος αυτός πρέπει να είναι το μουσικό αποτέλεσμα πολλαπλών επιδράσεων. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν οι ήχοι αυτοί είναι από την αρχαία ελληνική παράδοση και πολλοί μάλιστα τους ονομάζουν ο Βόρειος, ο Υποδόρειος, ο Λίγιος, ο Πλήγιος κλπ. Αυτό είναι μια θεωρία των νεότερων μουσικολόγων. Πρέπει να ξέρετε ότι το Βυζάντιο είναι ένα πολυεθνικό σύστημα, είναι ένα συγκρότημα λαών που έχει όλα τα στοιχεία των μεγάλων και πολυεθνικών κρατών, που σημαίνει ότι η δεσπόζουσα γραμμή, η ελληνόφωνη πνευματική ζωή και η ορθόδοξη λατρεία και η ενότητα της διοίκησης δίδουν τη γενική γραμμή, αλλά επιδράσεις στον πνευματικό χώρο υπάρχουν από παντού, από την Ανατολή και από τη Δύση. Υπάρχει η αρχαία κληρονομία, υπάρχει η ρωμαϊκή παράδοση, υπάρχει η Αίγυπτος, υπάρχει η Συρία. Όλα αυτά που η Συρία που στα πρώτα χριστιανικά χρόνια έδωσε ένα τεράστιο έργο στον χώρο της υμνογραφίας και της μουσικής. Όλα αυτά δημιούργησαν αυτό το αμάγαλμα που αυτή τη σύνθεση, την μεγαλειώδη σύνθεση των ήχων με τους οποίους πλέον εκφράζεται η Βυζαντινή υμνοδία σταθερός και επί αιώνες και θα εκφράζεται στους αιώνες. Η πρώτη φορά που έχουμε ρητή επιβεβαίωση ύμνων με ήχους είναι τα κοντάκια του Ρωμανού, δηλαδή στον 6ο αιώνα. Κανένα από τα χειρόγραφα που διασώζουν τους ύμνους του Ρωμανού δεν παραλείπει να αναφέρει επικεφαλής τον ήχο, έστω και αν είναι ιδιόμελο το κοντάκιο, ή αν είναι προσώμιο, αν είναι δεσποτικό, θεομητορικό ή αγιολογικό ή περιστασιακό. Δεν έχει σημασία, αναφέρεται πάντοτε ο ήχος. Και το γεγονός ότι έχουμε αυτή την αρχή, δηλαδή από τον Ρωμανό τον Μελωδό, που είναι ο πρίγκεψ Μελωδόρου, είναι ο αρχηγέτης των Ορθοδόξων Μελωδών, το γεγονός αυτό είναι πολύ διδακτικό και πολύ σημαντικό. Είναι δε παράδοξο ότι δεν έχει επισημανθεί ως τώρα και δεν το προβάλλουμε όσο πρέπει. Αλλά τα προήμια των ρωμανικών ύμνων εξακολουθούν να είναι σε λειτουργική χρήση. Μολονότι τα κοντάκια του παρασιοποιήθηκαν. Μολονότι δεν ψάχνεται κανένα από τα κοντάκια του. Λησμονήθηκαν. Και μόνο ως αναγνώσματα μετά την έκτη ορή του κανόνα πολλά αναγνώσκονται ο πρώτος οίκος μονάχα. Αλλά τα προήμια των κοντακίων εξακολουθούν να ψάλλονται όπως εκείνος τα μελοποίησε. Ο Παρθένος σήμερα τον υπερούσε ο Τύφλος, ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, ο μήτρων Παρθενική να γυράσα στο τόκο σου, επεφάνει σήμερα ότι η Οικουμένη ή και εντάχω κατήλτος αχάρανται. Δεκάδες ύμνοι που στα ιδουρικά διαφέρονται ανώνυμοι, αδέσποτοι, είναι ύμνοι του Ρωμανού, όπως αποδεικνύεται τώρα από την έρευνα της χειρόγραφης παράδοσης των ύμνων του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αναγόμεθα σε χρόνους σεβαστούς. Ότι δηλαδή η υμνογραφία μας έχει ζωή, όχι 1000 ετών όπως αναφέρεται, αλλά πολύ περισσότερο, αφού ανάγεται στον 6ο αιώνα η οργανωμένη πλέον έκφραση μουσικής επένδυσης λόγου. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η δεύτερη, έπειτα από 2 περίπου αιώνες, μετά τον Ρωμανό, το κοντάκιο, το ύμνος δηλαδή αυτός, πέρασε σε αχρησία και σε λύθη, γιατί μια μεγάλη μουσική μεταρρύθμιση που συντελέστηκε στον κύκλο, στο κλίμα της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, με κέντρο την ονομαστή Μονή του Αγίου Σάβα, οδήγησε σε λύθη το κοντάκιο και έφερε στην επιφάνεια ένα νέο είδος, τον κανόνα, με προτεργάτες, αρχηγέτες αυτής της νέας μεταρρύθμισης, τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον Κοσμά τον Μελωδό, τον Ανδρέα Κρήτη, τον Πατριάρχη Γερμανό, τον Ηλία των Ιεροσολύμων, τον Πλήμεντα, τον Στέφανο, τον Σαβαΐτη και μια πλειάδα μουσικών, των οποίων τα ονόματα κάποτε εμφανίζονται στα λειτουργικά βιβλία, αλλά το σύνολο των ύμνων τους μας διδάσκει ότι και πλούσιο έργο έχουν και έργο το οποίο δεν εκτιμάται όσο πρέπει από την επιστήμη ακόμη ως σήμερα. Και έτσι παγιώνεται μια νέα τάξη, αλλά είναι πάλι το να λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έφεραν τον κανόνα, δημιούργησαν τον κανόνα, και ο κανόνας επιβίωσε ως πιο τυχερό είδος σε σχέση με το παλαιότερο κοντάκιο, δεν αποδίδει τα πράγματα, διότι είναι και ποιητές ιδιωμένων, στοιχειρών, καθισμάτων και ενός μεγάλου πλήθους ύμνων, οι περισσότεροι από τους οποίους επίσης μόνο στους ειδικούς είναι γνωστοί. Αυτή είναι η μελωδία που σημαίνει ότι μαζί με το λόγο παράγουν και ήχο. Δηλαδή παρουσιάζουν ένα ρυθμοτονικό αποτέλεσμα με μουσική επένδυση και παραδίδουν στην Εκκλησία οργανωμένο ύμνο και μέλος. Γι' αυτό ονομάζονται μελωδί. Αλλά η έμπνευση δεν είναι ανεξάρτητη και στην επόμενη εκατονταετία, αυτό που λέμε συνέβη και στον 8ο αιώνα, την επόμενη εκατονταετία αρχίζει η μουσική να περνάει και η ποιήση μαζί της να περνάει σε μια φάση παρακμής και απλώς συντηρείται μια παράδοση με μεγάλα ονόματα πάλι, αλλά συντηρείται ως προσωμιακή ποιήση και επομένως και προσωμιακή μουσική. Ξέρετε ότι η παράδοση και η συντήρηση, η οποία είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ορθόδοξης Λατρείας, δεν επιτρέπει θεαματικές επεμβάσεις, δεν επιτρέπει θεαματικές παρεμβάσεις και παρεκκλήσεις από μια οδηγητική γραμμή, η οποία άπαξ ετέθη είναι σεβαστή. Από εκεί και πέρα, όπως παραδείγματος χάρη στη ζωγραφική, υπάρχει το ύφος, άλλη είναι η κρητική ζωγραφική, η μακεδονική ζωγραφική κλπ. Αλλά είναι ιερή τέχνη και η μια και η άλλη, και ο στόχος της είναι ένας, και το ύφος της στο εσωτερικό δεν μεταβάλλεται. Και ο σκοπός της, ο πρώτιστος δεν αλλάζει. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την ιερά υμνοδία. Μπορεί να αλλάζει το ύφος, αλλά δεν αλλάζει η οδηγός γραμμή, η οποία είναι σεβαστή επί αιώνες. Αυτό ακριβώς πρέπει να προσέξουμε όταν ψάλλουμε ή όταν έχουμε να μελετήσουμε θέματα τέτοιας φύσεως, δηλαδή να γνωρίζουμε ότι αυτά τα θέματα είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα της ιστορίας, αλλά και με τη σφραγίδα της Ιερής Παράδοσης, να παρασάλευτα, και δεν μεταβάλλονται γιατί είναι στοιχεία της λατρείας. Δηλαδή δεν επιτρέπεται η μεταβολή τους, όπως επιτρέπεται παραδείγματος χάριν στη Δυτική Εκκλησία, όπου αυτόκλητοι μουσουργοί παράγουν ιερά μέλη. Εδώ μπορεί να παράγει, μπορεί να αναδημιουργεί ένας εμπνευσμένος ψάρτης, αλλά δεν παράγει νέο είδος, δεν παράγει νέο μέλος, δεν παράγει νέο αποτέλεσμα. Απλώς μεταβάλλει ή χρωματίζει, αν θέλετε, το ύφος ενός ύμνου, το χρωματίζει απλώς. Και αυτή η χρωματική παρέμβαση είναι αυτό που λέμε ύφος και ύφος της μουσικής. Όπως ακριβώς η ζωγραφική βυζαντινή δεν είναι τέχνη επίδειξης, δεν είναι τέχνη εξωτερική, δεν επιζητεί να εντυπωσιάσει με τα χρώματα, με τα σχήματα, με το πάθος. Αυτά δεν ενδιαφέρουν την ορθόδοξη ζωγραφική, διότι η ορθόδοξη ζωγραφική αποβλέπει στο βάθος, είναι τέχνη βάθος. Εδώ δεν γίνεται τέχνη για την τέχνη, αλλά γίνεται τέχνη για την Εκκλησία, τέχνη για την οργανωμένη Εκκλησία. Δηλαδή η τέχνη θα είναι υπηρετική ενός συστήματος και ο καλλιτέχνης θα θέσει το εγώ του κάτω από το υπερατομικό εγώ της οργανωμένης εκκλησιαστικής κοινότητας και θα γίνει ο υπηρέτης μιας οργανωμένης εκκλησίας. Έτσι κινείται το πράγμα. Το ίδιο ακριβώς κάνει και ο ψάρτης με τη μουσική. Διότι και η μουσική τέχνη είναι όπως είναι και η ζωγραφική, όπως είναι και η ποιήση. Μιλήσαμε στην αρχή για αυτό το τρίπτυχο. Αυτό ακριβώς το τρίπτυχο είναι ενιαίο. Δεν μεταβάλλεται. Δεν λειτουργεί το ένα χωρίς το άλλο. Στην Εκκλησία υπάρχει και η εικόνα, υπάρχει και η ποιήση, υπάρχει και η μουσική. Όλα αυτά είναι υπηρετικά της Θείας Λατρείας. Όλα αυτά είναι η φωνή της Εκκλησίας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η παράδοση αυτού του ωραίου είδους, που είναι το ιδιαίτερο χρώμα της ελληνικής Ορθοδοξίας, είναι μια φωνή που δεν την έχουν άλλες εκκλησίες σε αυτό το βαθμό ή σε αυτή την ποιότητα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, μεγάλες στιγμές και μεγάλοι δημιουργοί και μεγάλοι υπηρέτες αυτού του είδους, όπως είναι σήμερα, όπως είναι ο τιμόμενος σήμερα αείμνηστος Ιάκωβος Ναυπλιώτης, να παρουσιάζονται και να προβάλλονται και να γίνονται και μάθημα για τους άλλους. Καθώς το ψάλιν πιέστη κραυγάζει, αλλά το ψάλιν πιέστη προσέρχεστε, και η προσευχή διαφωνής είναι το ίδιο ζωηρή και το ίδιο θερμή όπως και η προσευχή της εσώτερης υπάρξεώς μας, της ψυχής μας και της καρδιάς μας. Συγχαρητήρια λοιπόν στους οργανωτές αυτής της εκδήλωσης, συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτού του έργου, το θεωρώ εξαιρετικά μεγάλο, και κλείνω με την ευχή να μας δώσουν στο μέλλον και αρκετά άλλα έργα αυτής της σειράς και άλλων σειρών. Αλλά με την ευκαιρία θα ήθελα να κάνω μια παράκληση. Η Κρήτη είχε στους μέσους χρόνους παράδοση μουσική με ιδιαίτερο ύφος. Βρίσκομαι στα χειρόγραφα, το βορτίνιο ύφος, βορτίνιο έλεγαν στις Βενετοκρατία στο Ηράκλειο, τον Χάντακα. Λοιπόν, οι πρωτοψάλτες του Χάντακα είναι πολύ γνωστοί οι περισσότεροι και πολλοί από αυτούς έχουν γνωστό μουσικό έργο. Και το ίδιο και οι πρωτοψάλτες του Ρεθύμνου και των Χανίων. Αλλά και αργότερα, στα χρόνια της Ιπποκρατίας, έχουμε Κρήτες, μουσικούς, επισκόπους και κατώτερους κληρικούς, αλλά και λαϊκούς. Τα ονόματα είναι γνωστά και άλλα είναι άγνωστα, θα έρθουν όμως στο φως με την έρευνα. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον ο σύλλογός σας, που είναι Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, να στρέψει τα ενδιαφέροντά του και προς αυτήν την κατεύθυνση. Όπως επίσης, να στρέψει τα ενδιαφέροντά του και στη συγκέντρωση των ανέκδοτων ύμνων των Κρητών Αγίων και δι του Ανδρέου του Κρήτης, του οποίου υπάρχουν Υπάρχει πολύ μεγάλο ανέκδοτο έργο και δικό του για άλλους Αγίους και άλλο για το πρόσωπό του. Ο Ανδρέας Ναυπλιώτης είναι αδικημένος εξ αρχής και ζών, αλλά και μετά θάνατο ειδικήθη. Ειδικήθη από την παράδοση της υμνογραφίας. Διότι ενώ εκτίμησε με εκατοντάδες ύμνους, κανόνες και άλλα τροπάρια πολλά πρόσωπα του εορτολογίου, τον δεσπότη Χριστόν, τον Θεοτόκο, της οποίας υπήρξε κατεξοχήν υμνοδός, αλλά και πολλούς Αγίους, δεν ευτύχησε να έχει δικό του υμνογράφο. Δηλαδή, εάν έλειπε ο Θεοφάνης ο Γραπτός, ο οποίος του αφιέρωσε ένα κανόν, το πρόσωπο του Ανδρέου Κρήτης, του διαστημοτέρου μελωδού, θα έμεινε χωρίς υμνογράφο, αναζητώντας άλλοτε για το πρόσωπό του, βρήκα σε χειρόγραφα παρισινά κυρίως, ωραίους ύμνους, στιχηρά κυρίως, αλλά μια σειρά πολύ ωραία σχηματίζει και την ακροστιχίδα Ανδρέας, σε πρώτο ήχο προς το Πανέθιμο Μάρτυρες, καταπληκτική σύνθεση, τα οποία ο κ. Δαμαρλάκης πρέπει κάποτε να μας τα δώσει ψαλτικός, για να τα ακούσουμε ύστερα από αιώνας σε αναδίωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θεοχάρη Δετοράκη. Και τώρα παρακαλώ τον κύριο Ιωάννη Δαμαρλάκη να παρουσιάσει την αγγλική της ανήλωσης και να προσθέσει το βήμα. Καταρχήν θα ξεκινήσω από το εξής. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μου λέει πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Ακούω. Το φαινόμενο του απόψινό είναι αποκαρδιωτικό. Βεβαίως, αυτοί που πρέπει να είναι εδώ απόψε για να προβάλλουν το έργο είναι. Εμείς θέλαμε την τηλεόραση της εφημερίδας. Αλλά η πρώτη απάντηση είναι ότι έχασα. Διότι τόσο τον πατέρα Αντώνιο, αλλά όσο και τον καθηγητή, τον κύριο Θεοχάρη Δετοράκη, ήξερα γιατί τους έβαλα στην απόψινή παρουσίαση των δίσκων και όπως τα καταλάβατε, χάσαμε. Αλλά ήθελα να σας πω και το εξής. Η απόψινή συγκέντρωση μου θυμίζει την επίσκεψη που κάναμε με τον πατέρα Αντώνιο πριν από αρκετά χρόνια στο Πατριαρχείο. Ακάθιστος ύμνος, εκκλησίασμα, 5 άνθρωποι. Ρώτησα τον σημερινό άρχοντα από το ψάλτη. Άρχον, πώς τα ψάλετε τώρα? Λέει σαν να είναι γεμάτη η εκκλησία. Δεν έχουν πρόβλημα. Και πραγματικά έψαλαν ως να είναι ο πατριαρχικός ναός κατάμεστος. Το δεύτερο παράδειγμα, πριν πω δύο λόγια για τον Ιάκωβο, το έδωσε κάποτε ο Δημήτριος Σουκλατζής, ο οποίος έψαλε σε κάποιο ναό της Θεσσαλονίκης, μικρό ναό, πολύ μικρό ναό, και με εκκλησίασμα 3 γυναίκες. Πέρασε ο Σεβασμιότατος, ο Παναγιώτατος μάλλον, Μητροπολίτης και του είπε ο Θεσσαλονίκης, «Βρε Δημητράκη, γιατί φωνάζεις, γιατί ψέλνεις έτσι? Αφού είναι 3 γυναικούλες. Είτε 3 του λέει Παναγιώτατε είναι, είτε 1003, εγώ το ίδιο θα ψάχνω». Έτσι κι εμείς, είτε 3, είτε εκατομμύρια βρίσκονται απόψε σε αυτή την αίθουσα, εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας, εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε αυτό που πρέπει για τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, αυτόν τον μεγάλο μουσικό, τον μεγάλο καλλιτέχνη, όπως έλεγε πριν από λίγες ημέρες ο Αθανάσιος Καραμάνης που βρέθηκε εδώ στην Κρήτη, γιατί ο Ιάκωβος υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους πρωτοψάλτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Γεννήθηκε, δυο λόγια θα σας πω, γιατί όσοι θα πάρετε το CD και την κασέτα θα το δείτε μέσα, υπάρχει ένα ένθετο βιβλιαράκι. Γεννήθηκε στην Άξο το 1864 και μικρός πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί πήγε στην Κωνσταντινούπολη, έχω πει πολλές φορές ότι εάν θέλουμε να μάθουμε κριτική μουσική, πού θα πάμε, στην Ήπειρο, θα θέλουμε στην Κρήτη. Η πηγή της Βυζαντινής μουσικής είναι η Κωνσταντινούπολη και μάλιστα ο πατριαρχικός ναός. Γι' αυτό ο Ιάκωβος πήγε μικρός στην Κωνσταντινούπολη, μπήκε στους πατριαρχικούς χορούς. Δεν θέλω να σας κουράσω με περισσότερα στοιχεία, έτσι μια χρονολογική γρήγορη ματιά. 1881 χειροθετήθηκε δεύτερος δομέστικος, 1888 πρώτος, 1905 λαμπαδάριος και 1911 άρχον πρωτοψάλτης της του Χριστού Αγίας Μεγάλης Εκκλησίας. Θέση την οποία εκτίμησε όσο λίγη και σε χρόνο αλλά και σε προσφορά. Μέχρι το 1938 έφυγε, ήρθε στην Αθήνα που ήταν τα παιδιά του και εκεί εκοιμήθηκε. Μια πορεία 60 χρόνων πάνω στα πατριαρχικά αναλογία. Μαθήτευσε στους πιο μεγάλους πρωτοψάλτες, πέρασαν αρκετοί πατριάρχες κατά την διακονία του ως πρωτοψάλτου του πατριαρχικού ναού και επειδή δεν ευτυχήσαμε να τον ακούσουμε ζωντανό, υπάρχει μια μαρτυρία του Κωνσταντίνου Πρίγκου, το οποίο ήκουσαν πολλοί, όπως ο Αθανάσιος Καραμάνης, όπως ο Χαρίλαος Ταγιαδόλος που θα έχουμε σε λίγες ημέρες. Λένε όλοι, ο Κωνσταντίνος Πρίγκος έλεγε ότι δεν υπάρχει άλλος εξάρτητος. Όταν το λέει λοιπόν ο Πρίγκος αυτό, καταλαβαίνετε τι βαρύτητα έχει για μας τους νεοτέρους ο Ιάκωβος. Δεν υπάρχει λιάνης εξάρτητος, έλεγε ο Πρίγκος. Και όταν ο Αθανάσιος Καραμάνης του είπε, δάσκαλε, μας τα παραλές, πώς και εσύ καλός είσαι. Του απήντησε με εκείνο που το είπε και στον πατέρα Αντώνιο, «Βρε παιδί μου, αυτό το μάθημα το γιομίζει, το γιομίζει». Αυτούς λοιπόν τους δίσκους τους είχε ο κύριος Δημήτριος Ιωαννίδης, ο οποίος και αυτός έχει το φύγιο του άρχοντος πρωτοψάλτου και ο οποίος μας τους έδωσε για να τους κυκλοφορήσουμε, να ακούσουν και οι νεότεροι, αλλά και οι φίλοι της Βυζαντινής μουσικής, τον Ιάκωβο. Μία ημέρα, προσκεκλημένος ενός πολιτιστικού συλλόγου στο Βενεράτο, κάποιος γέρον ήρθε εκεί και με παρακάλεσε να πάμε στο σπίτι, γιατί ήθελε να μου δείξει κάτι και κάτι να μου πει. Εγώ αμέσως είπα, μαντινάδες θα μου πει, με βλέπεις την τηλεόραση, τις εκπομπές κτλ. Όμως ένας λιδάρης, ο Γιώργης ο Σακαλάκης, μου λέει, έλα και θα δεις υπάρχει ένας θησαυρός. Και μου δίνουν μία βαλιτσούλα με 15 δίσκους του Ιάκωβου. Καταλαβαίνετε τη συγκίνησή μου και πραγματικά βρέθηκα μπροστά σε ένα θησαυρό. Πήρα αυτούς τους δίσκους, ήταν σε καλύτερη κατάσταση βεβαίως από αυτούς του άρχοντος Δημητρίου Ιωαννίδη και με τη βοήθεια του κ. Χατζηδάκη, της δισκογραφικής εταιρείας Φαιστός, έγινε αυτό που σε λίγο όσοι θέλετε μπορείτε να απομυθείτε. Έτσι έχει κάπως, με πολύ λίγα λόγια να μην σας κουράσουμε, η ιστορία της εκδόσεως. Όμως, ο σύλλογος μας, όπως είπε ο πατήρ Αντώνιος, ο οποίος έχει γίνει γνωστός από μια ιστορία με αυτούς που θέλουν να λιώσουν το ήθος της Βυζαντινής μουσικής, αλλά και την εικόνα γενικά της Βυζαντινής μουσικής, δίνει σήμερα και μία πλέον, θα έλεγα, ακουστική απόδειξη για τον αγώνα τον οποίο θέλει. Ο δίσκος τον οποίο θα πάρετε, όσοι πάρετε, είναι η πρώτη καταγραφή Βυζαντινής μουσικής από τότε που δημιουργήθηκε αυτή η Ιερή Μουσική. Οπότε, όταν κάποιος έρχεται και μας λέει ότι έτσι πρέπει να ψάλλουμε, εμείς τον ερωτούμε, πού τα έμαθες αυτά, πού τα άκουσες? Αυτή είναι η γνήσια και ανώθευτη παράδοση. Για πες μας, ναι, ορίστε. Εμείς έχουμε το δίσκο και μπορούμε να σου βάλουμε να ακούσεις πώς έλεγε ο Ιάκωβος τον πρώτο ήχο, τον δεύτερο ήχο, τον τρίτο ήχο, γιατί έχει γίνει και τέτοια επιλογή εδώ. Αφήσαμε μαθήματα έξω για να υπάρχουν και στους 8 ήχους μαθήματα εδώ, ούτως ώστε να μην έχουμε κενά σε αυτόν, αν θέλετε, τον ιερό αγώνα που κάνουμε. Και γι' αυτό και δεν το ούμε εγώ, έστω και αν ήταν εγώ, ο κ. Αντώνης και ο κύριος καθηγητής εδώ απόψε. Είναι λοιπόν και ένα εργαλείο στα χέρια μας αυτό το CD για τη διάσωση της βυζαντινής μας μουσικής. Η βυζαντινή μουσική πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρήσει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία είχε και έχει. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν τη ζημιά. Έτσι λοιπόν, έχοντας χρέος και προς τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, αλλά και προς τη νέα γενιά η οποία ήθελε να ακούσει πώς έψαμε, να δούμε εμείς σήμερα είμαστε στα χνάρια, όπως λέμε, αυτών των μεγάλων πρωτοψαλτών. Τους ακολουθούμε. Κυκλοφορώντας λοιπόν αυτό το CD ή την κασέτα, πιστεύουμε ότι θα πάρουν μια γεύση οι νεότεροι, αλλά και οι παλαιότεροι θα θυμηθούν τους παλιούς ψάλτες ως έψαλαν. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα βέβαια εδώ σε αυτό το δίσκο, ότι όπως μου έλεγε χθες βράδυ ο Αθανάσιος Καραμάνης, του διηγεί το ο Κωνσταντίνος Πρίγκος, ο οποίος συμμετέχει μέσα σε πολλά κομμάτια, τους έγραφαν με κερί. Οι δίσκοι αυτοί είναι γραμμένοι με κερί, για όσους έχουν υπόψη τους τα παλιά χρόνια, όπως υπήρχε το βινίλιο, όπως το έλεγαν, δεν θυμάμαι, με κερί. Είναι γραμμένοι με πρωτόγωνα μέσα. Πρωτόγωνα πραγματικά μέσα. Πήγαν τα μηχανήματα, δεν είναι γραμμένοι σε στούντιο κτλ. Τα μηχανήματα μέσα στον Πατριαρχικό Λαό έβαλαν τον Ιάκωβο δάσκαλο ψάλλον. Έτσι είναι η ηχογράφηση. Όμως, μπορώ να μιλήσω για αυθεντικές εκτελέσεις. Δηλαδή, ακούγοντας αυτά τα τροπάρια, τα γρατζουνισμένα, όπως γράφει στο έφθετο βιβλιαράκι ο Δημήτριος Ιωάννιδης, καταλαβαίνεις, νιώθεις ποιο είναι το γνήσιο πατριαρχικό ύφος, ποια είναι, θα έλεγα, πας απευθείας στην πηγή. Πίνεις νεράκι από την πηγή και όχι από τα παράποτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον πατέρα Αντώνιο, όσο και τον καθηγητή του κ. Θεοχάρη Δετοράκη, που για μια ακόμη φορά πήρε την ευκαιρία να μας κάνει ένα καλό, πολύ καλό μάθημα που το έχουμε ανάγκη. Να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είναι άλλη μια απόδειξη η απόψινή συγκέντρωση. Βέβαια δεν στείλαμε προσκλήσεις, αλλά θα σας πω μόνο ένα γεγονός. Την περασμένη εβδομάδα, για να δείτε διαφορά, που οφείλεται, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για να αναλύσω, ούτε ο ειδικός. Μια διαφορά. Την περασμένη εβδομάδα έγινε μια συναυλία στη Θεσσαλονίκη της χοροδίας του Αθανασίου Καραμάνη, με εισιτήριο παρακαλώ. Με εισιτήριο. Και είχε 2.500 κόσμο. Και όταν μου το είπε αυτό, όχι ο Αθανάσιος Καραμάνης, αλλά ο Χαρίλαος Ταγιαδόλος, θυμήθηκα τον πατέρα Αντώνιο, που κάποτε όταν έψαχνε ψάλτη, μου είπε ο Χαρίλαος, ότι του είπε του πατρός Αντωνίου, «Έλα, πάτερ Αντώνιο, να σε δω όσους θέλεις». Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Δεν δικαιολογώ την κατάσταση. Αυτή είναι η διαφορά. Ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και εσάς που παρευρεθήκατε απόψε. Εμείς, τουλάχιστον εγώ, δεν πτώουμε ούτε από τους λίγους, αλλά ούτε και ενθαρρύνουμε από τους πολλούς. Εμείς, όταν φτιάξαμε το Σύλλογο, δεν φτιάξαμε το Σύλλογο για να βοηθηθούμε. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν μέσα για να βοηθηθούμε. Άλλη ήταν η σκοπή μας και πολύ σωστά είπε ο κ. Δετοράκης ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να ασχοληθούμε και με τους Κρήτες μελοποιούς και τους Κρήτες ψάχνες κτλ. Υπάρχουν αυτές οι σκέψεις. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Πατριάρχη που μας έδωσε την ευλογία αλλά και την άδεια για να κυκλοφορήσει αυτός ο δίσκος. Και να επαναλάβω ότι άλλη μια απόδειξη είναι η απόψινή συγκέντρωση ότι ο κύριος Χατζηδάκης δεν ρίσκαρε απλώς. Έδειξε έμπρακτα την αγάπη του για αυτή τη μουσική. Διότι δυστυχώς σήμερα πάνω στις πωλήσεις, εγώ μιλάω πραγματικά και όχι εξωπραγματικά, πάνω στις πωλήσεις δεν υπάρχει μεγάλο οικονομικό όφελος για μια εταιρεία να κυκλοφορήσει δίσκους και κασέτες βυζαντινής μουσικής. Να σας πω μόνο τούτο, ότι πριν από λίγες ημέρες ένας από τους δασκάλους μου, ο Γιώργος Στοκακουλίδης, επισκέφτηκε τους 4 μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους ζήτησε στις ημέρες των Χριστουγέννων να παρουσιάσουν βυζαντινή μουσική. Η απάντηση και των 4 σταθμών για τρίτη συνεχή χρονιά ήταν η αυτή. Ούτε και να μας πληρώνετε. Ούτε και να μας πληρώνετε δεν θα βάλουμε βυζαντινή μουσική τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αν θέλετε να πάτε λέει, σε καμία πρωινή εκπομπή, όπως το λένε, καφέδες και δεν ξέρω πώς λέγεται, να πείτε 1-2 τροπάρια και 1-2 κάνοντα. Εκπομπή για βυζαντινή μουσική, μην το κουβεντιάζετε. Ούτε και να βρείτε χορηγούς. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Άρα λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην δισκογραφική εταιρεία Φαιστός που ανέλαβε ένα τέτοιο υψηλό κόστος και μάλιστα με έφθετο βιβλίο μέσα. Τώρα, αν αποβλέπει αλλού, δεν γνωρίζω. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Είχα αρκετά γράψει για τον Ιάκωβο, αλλά δεν ήθελα να σας κουράσω αλλού. Και να σας παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή αυτό το CD και αυτές οι κασέτες θα μας δώσουν την ευκαιρία οικονομικά για να διοργανώσουμε το Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, από 26 μέχρι 28 Νοεμβρίου και για το οποίο έχουμε ενημερώσει όλους τους ενεργεία Μητροπολίτες, όχι της Κρήτης, όλης της Ελλάδος, για να ενημερώσουν και εκείνοι τους ιερείς, τους ιεροψάρτες και τους φίλους της βυζαντινής μουσικής, ένα συνέδριο το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα έχει μεγάλο κόστος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ στην δισκογραφική εταιρεία αλλά και στο σύλλογό μας πάντα τέτοια. Ευχαριστώ τον κύριο Ιωάννη Δαμαρλάκη και τώρα παρακαλώ τον κύριο Αντώνη Χατζηδάκη, Διευθυντή της Δισκογραφικής Εταιρείας Φαιστός, να ενημερώσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δαμαρλάκη για τα καλά του λόγια. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι η εταιρεία μας δεν ποντάρισε ποτέ στο κέρδος προκειμένου να κυκλοφορήσει αυτό το μεγάλο έργο που έχει σχέση με τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Η δισκογραφική εταιρεία Φαιστός, την οποία εκπροσωπώ, με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια παρουσιάζει επίσημα σε συνεργασία με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής Μουσικής το πρώτο δίσκο, κασέτα, CD της σειράς Πατριαρχικοί Ψάλτες Ιάκωβος Ναυπλιώτης νούμερο 1. Εκτός από τη συντεχνική, ιστορική αλλά και μουσική αξία του έργου, για την οποία ομίλησαν προλίγου οι ειδικοί, εμείς από την πλευρά μας είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι, διότι με την έκδοση αυτή εκπληρούμε και τους σκοπούς και τους στόχους της ίδρυσης αυτής της δισκογραφικής εταιρείας που ήταν και παραμένουν οι ίδιοι. Η διαφύλαξη και η συνέχιση τη της γνήσιας μουσικής παράδοσής μας. Το έργο αυτό που η εταιρεία το είδε από την πρώτη στιγμή, όχι ως άλλη μια κερδοφόρα παραγωγή, αλλά σαν ένα έργο τέχνης ανεκτήμητου πνευματικής αξίας, κυκλοφορούμε σήμερα αναπαράγοντάς του από τον πρωτότυπο με κάποια βέβαια επεξεργασία όσον αφορά τον ήχο. Όμως δεν πάβει να είναι ένα έργο με πολλές τεχνικές για τα σημερινά δεδομένα ατέλειες, αφού γράφτηκε σχεδόν με πρωτόγωνα μέσα. Πιστέψαμε όμως και πιστεύουμε ότι το έργο αυτό αξίζει να κυκλοφορήσει όχι για να θέρψει τα όντα μας, αλλά για να μας μεταφέρει σε άλλες εποχές, για να μας διδάξει, για να μας εμπνεύσει, αλλά και για να μας βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και για να εξηγούμε, αφού είναι η πρώτη καταγραφή βυζαντινής μουσικής, άρα είναι και το μοναδικό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ντοκουμέντο, αν θέλουμε να μιλάμε για συνέχεια, για παράδοση, για γνησιότητα, αλλά και για αυθεντικότητα. Κλείνοντας την πραγματικά συγκινητική αυτή βραδιά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής Μουσικής και ειδικότερα τον φίλο και συνεργάτη κύριο Ιωάννη Δαμαρλάκη για την άψογη συνεργασία και προσωπική επίβλεψη στο έργο. Τους σεβαστούς κληρικούς και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου για την παρουσίαση αυτή του μουσικού έργου, αλλά και όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Επίσης, την Μητέρα Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο για την ηθική στήριξη και τις ευλογίες. Είμαστε σίγουροι ότι με αυτή μας την προσπάθεια στηρίζουμε το τεράστιο και πανέμορφο οικοδόμημα που ονομάζεται Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική. Σας ευχαριστώ. Εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστούμε τον πατέρα Αντώνη, ευχαριστούμε τον καθηγητή κύριο Θεοφάνη Δετοράκη, τον κύριο θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Επειδή έγινε λόγος που γεννήθηκε η παράδοση και το ύφος της μουσικής και το λοιπά. Ξέραμε ότι στην παλιά παρασημαντική το κάθε σημάδι, το κάθε σημαδόφωνο αντιπροσώπευε μια ολόκληρη μουσική φράση. Και αυτές οι μουσικές φράσεις διδάσκονται τότε, όπως διδάσκεται σήμερα η κάθε νότα της βυζαντινής μουσικής. Όταν όμως έγινε η νέα γραφή της, η νέα παρασημαντική, το 1800, οπωσδήποτε η νέα γραφή δεν αντιπροσώπευε 100% την παλιά γραφή και τις παραδόσεις, γίνανε ορισμένες αλλιώς. Η νέα τώρα γραφή έχει, ας πούμε, σημεία ποιότητος και ποσότητος. Η διδασκαλία σήμερα στις σχολές βυζαντινής μουσικής περιορίζεται ως επιτοπλίστων στα σημεία ποσότητος. Δεν συγκεντρώνεται στα σημεία ποιότητος με αποτέλεσμα να χάνει, ας πούμε, κάπως το ύφος. Έχουμε λοιπόν μία απώλεια από τη μεταγραφή από την παλιά παρασημαντική στη καινούρια, μια δεύτερη απώλεια από την μη διδασκαλία των σημείων ποιότητας. Μια τρίτη απώλεια προέρχεται από το εξής, ότι πολλοί καθηγητές και δάσκαλοι της βυζαντινής μουσικής έχουν αντικαταστήσει τα σημεία ποιότητας με σημεία ποσότητας, σκοπιμότητα, στο να διδάσκεται, ας πούμε, η ευρωπαϊκή μουσική στις χώρες. Σας παρατήσει ο υπεύθυνος ο κ. Γιάννης Δαμαρλάκης. Όσον αφορά, την αλλοιώσεις, επειδή κάποιοι ταλαιπωρούνται, σύντομα θα τα πω. Όσον αφορά τη μεταγραφή, η παράδοση της Εκκλησίας μας λέει, και είναι καταγεγραμμένο, ότι όταν έγινε η μεταφορά από τη μια μουσική στην άλλη, έψαλε ο μεν Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης με το παλαιό σύστημα, το δε αριστερό αναλόγιο με το νέο σύστημα. Ο Πατριάρχης άφησε το λαό να ακούσει και γύρισε προς το λαό και λέει: ακούτε καμία διαφορά? Λέει: όχι. Τότε εγκρίνεται. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Άλλωστε ο Ιάκωβος, εάν διαβάσετε μέσα το βιβλιαράκι το οποίο έχει επιμεληθεί ο κ. Δημήτριος Ιωαννίδης, ήκουσε και τους ψάρτες που έψαλαν με το παλαιό σύστημα. Άρα ο Ιάκωβος είναι φορέας και της μιας και της άλλης. Και μάλιστα όχι απλώς έχει ακούσει, έχει και διδαχθεί. Έχει και διδαχθεί. Άλλωστε το βιβλίο, το δοξαστάριο που έχει κυκλοφορήσει ο Ριγόπουλος, το οποίο έχει κυκλοφορήσει, έχει εκδώσει μαζί με τον Κλάβα των Λαπαδάριών του, και το οποίο κυκλοφόρησε αργότερα ο Βιολάκης, είναι, πριν ο Βιολάκης, είναι έργο μεταγραφής, όπως τα έψανα στον Πατριαρχικό Ναό. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή μουσική, δυστυχώς το έχω πει ότι πολλοί ψάρτες δεν έχουν πάρει πτυχία και διπλώματα βυζαντινής μουσικής εξαιτίας της ευρωπαϊκής μουσικής. Μπήκε αυτή η μουσική από τα οδεία. Πρώτον, για να οργανίζουν τον χρόνο, και αυτοί βέβαια θέλουν ως ένα στοιχείο πιο μεγάλης μόρφωσης. Εγώ κάποτε είχα πει σε μια επιτροπή στην Αθήνα, γιατί δεν βάζετε και τους Ευρωπαϊκούς να μάθουν Βυζαντινή? Δηλαδή μόνο εμείς θέλετε να εκμορφωθούμε. Εμάς, για να προσθέσουμε ένα πτυχίο, λένε θα μάθετε και ευρωπαϊκή μουσική. Εκείνους γιατί δεν τους λέτε να έχουν να μάθουν Βυζαντινή? Θα πρέπει να σας πω ότι μέσα στα θέματα τα οποία έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές στο Σύλλογο, είναι και αυτό. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και έχει επιληφθεί και η Σύνοδος, και μάλιστα έχουμε στείλει ένα έγγραφο σε όλους τους συλλόγους, τους ιεροψαλτικούς, φίλων Βυζαντινής μουσικής, για ένα θέμα μιας καινοφανούς μουσικής, θα έλεγα, ας το πω, αιρέσεως, οι οποίοι ψάλλουν, και γι' αυτό μπορώ να σας πω ότι βγήκε και αυτό το CD. Είχαμε γραπτά στοιχεία, αλλά δεν είχαμε φωνητικά. Μας λέγανε ότι, ξέρετε, εμείς λέμε ότι λέει η Μουσική Πατριαρχική Επιτροπή. Τι λέει η Μουσική Πατριαρχική Επιτροπή? Είπα σε κάποιον που πήρε τηλέφωνο, ότι ο γάμ τον δι στον πρώτο ήχο είναι πολύ κοντά. Μάλιστα, ψάλτε μας. Κοντά είναι. Εάν ο Βασίλης ο Κατσυφτής εφήβρε το πανίχιο, το εφήβρε ακριβώς για να τους αντιμετωπίσουν. Ελάτε εδώ, κύριοι. Η κλίμακα αυτή είναι επιστημονικά ελεγμένη και από την ευρωπαϊκή και τη βυζαντινή μουσική. Το παραδέχομαι. Μάλιστα. Ωραία. Χτυπήστε μου λοιπόν τη χορδή επάνω εκεί. Είναι του λίθους φραγιστέντος υπό τον Ιουδαίων. Είναι υπό τον Ιουδαίων. Ποιο είναι? Πού το βρήκατε? Χτυπήστε. Χτυπάει λοιπόν τη χορδή. Δεν είναι. Άρα λοιπόν, παιδιά βάση. Μα το λέει, να δούμε η παράδοση το λέει. Να το. Για να δούμε πώς λέει το πρώτο ήχο Ιάκωβος. Το λέει έτσι. Για να δούμε πώς λέει το δεύτερο. Και μάλιστα να σας ανακοινώσω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Επειδή ο Αθανάσιος Καραμάνης δεν είχε πάρει θέση, γιατί δεν είχε δει ο άνθρωπος, με την κάθοδό του στην Κρήτη την προπερασμένη εβδομάδα, θορυβήθηκαν αυτοί και την εκπομπή που κάναμε, και κάποιος από το Ρέθινο πήρε τηλέφωνο τον Αγγελόπουλο, ο Αγγελόπουλος πήρε κάποιον άλλον, και στείλανε τελικά το θεωρητικό στον Καραμάνη. Και το παίρνει στα χέρια του, με παίρνει τηλέφωνο. Ποιος είναι μπρε αυτός ο Κωνσταντίνος, μου λέει? Ο θεωρητικός της σχολής. Μάλιστα. Το ανοίγει. Χθες το βράδυ, τι μου είπε ο Αθανάσιος? Δεν ήθελα, διότι εδώ κάνουμε απόψε ένα, θα έλεγα, μνημόσυνο στη μνήμη του Ιάκωβου Ναυπλιώτη. Αλλά ακούστε το. Μου λέει ο Αθανάσιος Καραμάνης χθες το βράδυ. Βρε Γιαννάκο, βρε. Αυτοί υπέγραψαν τη θανατική τους καταδίκη με αυτό το θεωρητικό. Μόνο ο Καραμάνης δεν είχε πατήσει. Ταγιαδόλος, Χατζημάρκος, ποιοι άλλοι μεγάλοι δεν ήταν σαν Αθανασιάδες. Τώρα μπήκε στο κλαρί, πήγε στο κλαρί και ο Αθανάσιος Καραμάνης. Υπέγραψαν τη θανατική τους καταδίκη. Πού το βρήκαν αυτό το Ισάκη που λένε μέσα? Λοιπόν, και είναι μεγάλη χαρά για μας, γιατί εμείς ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα από την Κρήτη. Και είμαστε σίγουροι θα δικαιωθούμε, διότι να μας δικαιώνει η Ιάκωβος. μας δικαιώνει ο Πρίγκος. Το δεύτερο CD είναι Πρίγκος. Πρίγκος, ζωντανός, μέσα από τον πατριαρχικό ναό, όπως θα μας τον δώσει ο πατήρ Σεραφείμ Φαράσσο. Όταν λοιπόν θα ακούσουν αυτούς τους δύο κολοσσούς, δεν θα μπορούν να μας πούν τίποτα. Λοιπόν, κλείνοντας και για την ευρωπαϊκή μουσική, είναι μέσα στα σχέδιά μας να πιέσουμε τις φτωχές δυνάμεις και να πούμε ότι επιτέλους ή θα υπάρχει ισονομία στα οδεία και της ευρωπαϊκής θα μαθαίνουμε και Βυζαντινή, ή θα μας καταργήσετε την ευρωπαϊκή την οποία βάλανε, δυστυχώς θα το πω, ο δάσκαλος του κ. Περιστέλη, ο κ. Ψάχος. Και η συναυτό. Τώρα, δεν πιστεύω ότι ήταν σκοτεινές δυνάμεις. Απλώς αυτοί θέλανε να δώσουν, να πούνε να. Εμείς ξέρουμε και ευρωπαϊκή, ξέρουμε και Βυζαντινή. Εσείς δεν ξέρετε, ξέρετε μόνο τη μια. Πιστεύω όμως ότι είναι καλό. Είναι καλό, δεν αλλοιώνει. Εγώ δηλαδή δεν έπαθα τίποτα που ξέρω ευρωπαϊκή μουσική. Είναι βέβαια δύσκολο. Εάν μου πείτε εμένα τώρα αυτή τη στιγμή, παίξε μας αυτό που πήγε και έπαιξε στην Αθήνα στο πιάνο για να πάρει στο πτυχίο, δεν το ξέρω. Δεν το έκανα σαν καταναγκαστικά έργα. Το ομολογώ. Αλλά όχι ότι μου κάνει κακό. Την τεχνική φέρει την τη αναπνοή δεν μου τη μάθανε κανένα ψάχνει. Διότι ο Καραμάνης έμενε στη Θεσσαλονίκη. Είδα από τον Καραμάνη την Κυριακή που έψελνε και μου λέγανε μα δεν το κοιτάς στο στόμα, στην κοιλιά το κοιτάς. Τον είδα πως πήγαινε την κοιλιά του όταν ανέπαινε. Λοιπόν, αυτά μου τα μάθανε στην ευρωπαϊκή μουσική, δυστυχώς. Δεν έχει γραφτεί κανένα βιβλίο. Δεν έχει γραφτεί κανένα βιβλίο. Αλλά πάντως, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά θέματα γύρω από τη Βυζαντινή μουσική και κλείνω για να μην σας κουράσω. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία τώρα τι Παγκρήτιος Σύλλογος με τόσα λίγα μέλη και με αυτή τη δύναμη δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κλείνοντας, θα σας πω μόνο ένα σημερινό γεγονός. Και επειδή ξέρω τη σχέση σας με τον Άγιο Όρο. Ναι. Ξέρω τη σχέση σας με το Άγιο Όρος. Ότι και εκεί υπάρχει αλλίωση του ύφους και ύφους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.